Οι δημοτικές εκλογές θα είναι το πρώτο τεστ της κυβέρνησης σε εκλογική μάχη. Το σύστημα των εκλογών όμως φαίνεται ότι αλλάζει. Όλα δείχνουν ότι η εκλογή δημάρχων και συμβούλων δεν θα γίνει με το γνωστό μέχρι τώρα τρόπο. Μάλλον μόνο η κάλπη θα μείνει ίδια, καθώς θα αλλάξουν ως και τα ψηφοδέλτια. Οι πληροφορίες λένε ότι οι αλλαγές αφορούν τις αμέσως επόμενες εκλογές του Μαΐου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, με ρύθμιση κυβέρνησης δεν θα υπάρχουν πολλά ψηφοδέλτια, αλλά μόνο δύο για όλους συνδυασμούς. Το ένα θα περιλαμβάνει όλους τους υποψήφιους δημάρχους και το άλλο όλους τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Στις τελευταίες μέρες είναι πολύ έντονες οι φήμες. Ήδη σε κυριακάτικο τύπο αναφέρθηκε ότι θα ακολουθηθεί αυτό το γερμανικό μοντέλο. Πλέον και σε εκλογές ακολουθάμε τα γερμανικά πρότυπα. Και πολύ πιθανόν, γιατί το ανακοίνωσε και κάποιες δηλώσεις έκανε, όχι επίσημες, ούτε έχει περάσει ακόμα από συμβούλιο, να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να ψηφίζεται ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για τους δημάρχους, ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για όλους μαζί τους δημοτικούς σύμβουλους, οι οποίοι θα εκλέγονται από την πρώτη εβδομάδα. Την πρώτη Κυριακή δηλαδή θα εκλέγονται οι δημοτικοί σύμβουλοι. Όμως αυτό δεν έχει χειριστικοποιηθεί ακόμα και δεν ξέρουμε αν θα προλάβουν να το κάνουν μέχρι τις εκλογές. Για να θυμίσουμε και στον κόσμο ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2014-18 Μαΐου. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις και από την ΚΕΔΚΕ και από τους δημάρχους που είναι εν ενεργεία, γιατί ο κόσμος δεν έχει προετοιμαστεί ακόμα και έχουν γίνει κάποιες διεργασίες. Και δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα πόσοι δημοτικοί σύμβουλοι θα είναι αυτό, αν κάθε υποψήφιος δήμαρχος θα μπορεί να τοποθετεί μερικούς δημοτικούς συμβούλους. Τα πράγματα ακόμα είναι πολύ ρευστά. Δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι. Αναμένουμε. Αυτό είναι σωστό ή λάθος που γίνεται? Πρέπει να δείτε, θα το δείξει. Εγώ πιστεύω ότι όσο αφορά τους δημοτικούς συμβούλους θα υπάρχει μεγαλύτερη αξιοκρατία. Γιατί αυτοί που θα πάρουν τους περισσότερους ψήφους σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο θα είναι και επιλεγμένοι, εκλεγμένοι από το λαό, θα έχουν ψηφιστεί από τον κόσμο και η πρώτη σε κατάταξη δημοτική σύμβουλη θα είναι και δημοτική σύμβουλη. Όμως σε αυτό το θέμα μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα άλλο, ο δήμαρχος να μην έχει την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Και ίσως κάποια θέματα τα οποία θέλει να τα περάσει σαν δήμαρχος να μην μπορεί να τα περάσει. Θα το δούμε. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το κοιτάξουν καλά. Είναι καλό το μέτρο, πιστεύω να γίνει, αλλά είμαι της άποψης ότι καλό θα είναι να υπάρξει από την επόμενη πενταετία να μην γίνει το πόδι, να γίνει μια σωστή δουλειά, ώστε να έχει και αποτέλεσμα. Σίγουρα όμως έτσι επιλέγονται και αυτό που θέλουν οι πολίτες, οι συνδημότες για δήμαρχο και αυτούς που θέλουν για δημοτικούς συμβούλους. Όμως δεν θα πρέπει να γίνει κάτι στο πόδι, θα πρέπει να γίνει σωστή δουλειά για να μπορεί να έχει και αποτέλεσμα. Γιατί αν γίνει έτσι στα πρόχειρα, το αποτέλεσμα θα είναι σε βάρος της κοινωνίας. Είναι ένα πολύ σωστό μέτρο. Θεωρώ ότι έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν. Θεωρώ ότι είναι και πρόκληση και στοίχημα για τους αυτοδιοικητικούς, αυτούς οι οποίοι έχουν να δείξουν ένα έργο, ποιοι είναι, ποιοι δεν είναι, και ο κόσμος θα αποφασίσει, γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Μπλούσο. Ο Δήμος Κορινθίων είναι ένας φοβερός δήμος, πολύ μεγάλος, με πολλά προβλήματα και χρειάζεται ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός να μπορέσει να οδηγήσει αυτό το καράβι. Δεν σηκώνουν αυτή τη στιγμή οι Δήμοι εραστεγνισμούς καταρχήν και δεύτερον ανθρώπους οι οποίοι δεν οξύσουν με αυτοδιοίκηση. Το θέμα είναι αρκετά σοβαρό και εδώ θα πρέπει να μπουν προσωπικότητες που για μένα πρέπει να έχουν αποδείξει ότι είναι ικανοί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ πραγματικά θα βάλω υποψηφιότητα. Το θεωρώ υποχρέωσή μου και καθήκον μου απέναντι σε αυτή την πόλη, απέναντι στην ιστορία και την αριστεροφημία μου, ότι πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό, αλλά πραγματικά με νέους ανθρώπους και άφθαρτους. Δυστυχώς η τοπική αυτοδιοίκηση έχει γεμίσει με παλιές μεθόδους, τις οποίες βλέπετε ακόμα και σήμερα. Ήδη προχτές ο κύριος Δήμαρχος ανακοίνωσε γήπεδα από εδώ, γήπεδα από εκεί, γήπεδα παραπέρα με 100.000 ευρώ. Γίνεται ένα γήπεδο με 100.000 ευρώ. Μετά λέει θα γίνει δημοπρασία και θα δούμε. Πάρε κόσμο. Πού είμαστε το κοντιλό σπάλι? Ούτε άνω Παναγία, ούτε κάτω Παναγία. Ούτε χτύπημα στην πλάτη. Αυτή τη στιγμή το στοίχημα της Κορίνθου είναι να πετύχει αυτή η πόλη. Να δώσουμε ένα όραμα.
ένα στόχο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θα κάνουμε νύχτες αστροφεγγιάς. Εάν δεν γίνονε η αναβίωση των ισμιακών αγώνων γύρω Μπρούτσο, μακάρι ο Θεός να με βγάλει ψεύτη, αυτή η πόλη και αυτή η περιοχή δεν θα πάει ποτέ μπροστά.